Τώρα φαίνεται κανονικά. Ωραία, τέλεια. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τότε σιγά-σιγά. Ναι. Να σας καλωσορίσουμε όσοι είναι μέσα στο live stream στο event του Prisfimi, για το Prisfimi 8, το οποίο θα γίνει από το Σύλλογο Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλου με περπατό. Πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε το λόγο στον κύριο Ταξιλδάρη, να κάνουμε μια εισαγωγή εμείς για το Σφίμι και για το Prisfimi. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι το Σφίμι, είναι το ετήσιο φοιτητικό συνέδριο φοιτητών ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, το οποίο ξεκίνησε το 2007 και από τότε εξάγεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις νέες προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας. Τέλεια. Και όσον αφορά το Prisfimi, για το οποίο είναι και το συγκεκριμένο event, το Prisfimi ουσιαστικά είναι ένας διαγωνισμός ιδεών, ο οποίος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε ομάδες και προτείνουν και υλοποιούν ένα καινοτόμο project, το οποίο στρέφεται γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση φέτος επιλέξαμε να είναι τα Assistive Technologies, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τεχνολογίες υποβοήθησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε καλέσει και το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Περπατώ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ιδέα για το ποιες ιδέες μπορούν να υλοποιήσουν στον διαγωνισμό. Οπότε, τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ταξιλδάρη για να προχωρήσει την παρουσίαση. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Ταξιλδάρης. Είμαι φυσίατρος στο επάγγελμα. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Περπατώ που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2002 σαν μια δράση, σαν έναν σύλλογο που ήθελε να στηρίξει πρώτα απ' όλα τα ίδια τα ανάπηρα τα άτομα με κινητική βλάβη κατά κύριο λόγο. Αυτός ήταν ο ένας ο άξονας, να τα ενημερώσει για τα δικαιώματα και γενικότερα να τους δώσει τη δυνατότητα σιγά σιγά να κατακτήσουν το αυτονόητο, δηλαδή την ένταξη τους στην κοινωνική ζωή της πόλης Κομωτινής και της γύρω περιοχής. Και ο δεύτερος μεγάλος άξονας ήταν να βελτιώσουμε τις συνθήκες και την αποδοχή της αναπηρίας στην περιοχή μας μέσα από δράσεις που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την προσβασιμότητα, με την πρόσβαση και την εκπαίδευση της κοινωνίας, το να δέχεται το διαφορετικό, να δέχεται την αναπηρία σαν μέρος της ποικιλομορφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω και να παρουσιάσω πρώτα απ' όλα στα γρήγορα τον Σύλλογο και να κάνω μια αναφορά όσον αφορά το κομμάτι του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, που πιστεύω αυτό θα σας δώσει ερεθίσματα μέσα από το συνέδριο αλλά και από το διαγωνισμό να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει η αναπηρία, ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες ενός ανάπηρου ανθρώπου και ίσως αυτό εδώ σας δώσει τη δυνατότητα να μπείτε πιο σωστά στο να σκεφτείτε, να κάνετε brainstorming για το τι τελικά, ποια ιδέα θα μπορούσε να είναι αυτή μέσα από την υλοποίησή της από έναν μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο για αυτό το κομμάτι. Θα γυρίζετε εσείς διαφάνειες, φαντάζομαι. Ναι. Okay. Να πάμε στην πρώτη διαφάνεια. Να πούμε τα βασικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον ορισμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι απλά λέξεις. Οι σωστοί όροι είναι αυτοί που χαράζουν συνειδήσεις, είναι αυτοί που περιγράφουν πολλές φορές ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε και χωρίς τους σωστούς όρους, τους political correct όρους, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Άλλωστε, αυτό που είπα ότι χαράζουν συνειδήσεις είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τους σωστούς όρους, γιατί χρησιμοποιώντας λάθος όρους είναι αυτό που στην ουσία τελικά διαστραβλώνουμε την εντύπωση απέναντι στην αναπηρία και δημιουργούμε και τα περισσότερα ταμπού. Γιατί λέμε ανάπηρος και όχι άτομο με ειδικές ανάγκες, θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και πολύ εύκολα να τα κατανοήσουμε, διότι φυσικά δεν υπάρχουν ειδικές ανάγκες, όλες οι ανάγκες των ανθρώπων είναι οι ίδιες. Υπάρχουν περιορισμοί που τους προκαλεί το περιβάλλον, το περιβάλλον δημιουργεί τα εμπόδια. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες, απλά τις εξυπηρετούμε με διαφορετικό τρόπο. Ένα παράδειγμα, ένα παιδί, παραδείγματος χάρη,
μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια, άλλο παιδί με το ποδήλατο, κάποιο άλλο παιδί με ένα σχολικό λεωφορείο, κάποια παιδιά που ζουν στην Θάσο και πρέπει να πάνε σε ένα τεχνικό λύκειο στην Κεραμωτή, μπορεί να παίρνουν το ferry boat. Η ανάγκη είναι η ίδια, η εκπαίδευση. Ο τρόπος που την κάνω πλέον την ανάγκη μου είναι διαφορετικός κάθε φορά. Εγώ πηγαίνω, ας πούμε, με το αμαξίδιο στο σχολείο. Η προσπελασιμότητα και η δυνατότητα πρόσβαση δηλαδή, των πολιτών στους ζωτικούς χώρους και στις δομές και στις υπηρεσίες είναι το βασικό και ανθρώπινο δικαίωμα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι σε καμία περίπτωση ειδική ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να αγαπάμε, να μας αγαπάνε, να τρώμε, να πλαινόμαστε, να κάνουμε τις βασικές μας ανάγκες, το ίδιο. Το πώς εξυπηρετούμε, ο τρόπος είναι διαφορετικός. Παρακάτω, το πολύ βασικό κομμάτι, γιατί λέμε αμαξίδιο και όχι καροτσάκι. Πολλές φορές θα ακούσουμε, είναι καθυλωμένο στο αναπηρικό του καροτσάκι, που λένε στις ειδήσεις. Τεράστιο λάθος, δημιουργεί πολλά ταμπού. Καροτσάκι είναι στην ουσία κάτι που δεν το κατευθύνεις με τη δική σου επιλογή. Καροτσάκι χρησιμοποιούμε στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια, στην οικοδομή για τα τούβλα και η μαμά για να πάει κάπου για να μετακινήσει το παιδί, το μωρό. Από τη στιγμή που πλέον ο χρήστης έχει αυτό στη βούληση για το που θα πάει, που θα πάει ο ίδιος και μετακινείται με ένα μέσο όπως το αμαξίδιο, αλλάζει ο όρος και δεν χρησιμοποιούμε πλέον καροτσάκι, χρησιμοποιούμε αμαξίδιο. Ακόμα και να μην μπορεί να το κινήσει ο ίδιος ο χρήστης το αμαξίδιο, να το κινεί κάποιος άλλος ή να το κινεί με ηλεκτρική ενέργεια, από τη στιγμή που ο ίδιος επιθυμεί και ξέρει πού θέλει να πάει και επιλέγει το πού θα πάει, αυτό το καθιστά και το διαφοροποιεί από το καροτσάκι. Οπότε είναι μέσω κίνησης και μεταφοράς. Όπως είπαμε, ο οδηγός είναι ο χρήστης, ακόμα και αν δεν έχει δυνατότητα να το κινήσει. Άτομος ουσιαστικά υποκείμενο. Γι' αυτό και λέμε αναπηρικό αμαξίδιο και όχι καροτσάκι. Ή αγωνιστικό αναπηρικό αμαξίδιο, στην περίπτωση που μιλάμε για ένα αμαξίδιο με το οποίο παίζουμε μπάσκετ ή τρέχουμε ένα μαραθώνιο δρόμο. Η επόμενη διαφάνεια. Κάτι πιο σύνθετο. Έχουμε καταφέρει με τα πολλά να κατακτήσουμε τον όρο ανάπηρος, αλλά έχουμε περάσει τώρα σε ένα άλλο φαινόμενο, να χρησιμοποιείται συνήθως το αρχικό λέξο η ταμπέλα αμαία, τα αμαία, το αμαίο, και προσπαθούμε σιγά σιγά να τη βγάλουμε και αυτή την ταμπέλα, να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία και να πούμε ανάπηρος και όχι άτομο αμαία ή άτομο με αναπηρία. Και γιατί αυτό, πολύ λεπτές έννοιες, αλλά πολύ ουσιαστικές. Ο όρος αμαία ή άτομο με αναπηρία υποδηλώνει ότι την αναπηρία τη φέρει το άτομο και δεν αναγνωρίζει την επιβολή της από την κοινωνική δομή. Δηλαδή γίνεται η ταύτιση της αναπηρίας με την βλάβη. Δηλαδή φταίει το σώμα μου στην ουσία, το οποίο δεν μπορώ εγώ να κινηθώ έξω στο περιβάλλον να ανεβώ τα σκαλιά, και δεν φταίει το περιβάλλον που έχει σκαλιά και δεν έχει δίπλα έναν αναλυτιστήρα. Άρα ο όρος ανάπηρο ή ανάπηρο άτομο ορίζει την ταυτότητα του ατόμου και έχει δομηθεί μέσα από την ίδια την κοινωνία, και έχουμε τον διαχωρισμό της βλάβης από την αναπηρία. Φεύγουμε δηλαδή από το ιατροκεντρικό μοντέλο και πάμε στο κοινωνικό μοντέλο. Δηλαδή δεν τη φέρουμε την αναπηρία, μας την επιβάλλει το περιβάλλον. Δεν φταίει το σώμα μας για το ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε επίσης όρους σε όλα. Φταίει ότι το περιβάλλον δεν είναι έτσι κατάλληλα δομημένο. Άρρωστο, εγώ χρησιμοποιώ και άλλο παράδειγμα. Δεν λέμε ένα ομοερωτικό ή ομοφιλόφιλο άτομο. Λέμε ότι έχουμε ένα ομοερωτικό ή ομοφιλόφιλο άτομο. Ας πούμε, δεν λέμε ένα άτομο με ομοφιλοφιλία, ας πούμε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Παίρνουμε στα χέρια μας τις ζωές μας. Θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε και ταυτότητά μας είμαστε ανάπηροι και δεν ντρεπόμαστε γι' αυτό και ούτε είναι όρος ταμπού. Στην επόμενη διαφάνεια θα πρέπει σιγά σιγά, όπως είπα στην αρχή, να διαχωρίζουμε την βλάβη από την αναπηρία. Η βλάβη αναφέρεται σε κάποιο είδους δυσλειτουργία, γι' αυτό και το λόγο έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μία η αναπηρία.
και διαφορετικές βλάβες. Δηλαδή, βλάβη μπορεί να είναι κινητική, μπορεί να είναι αισθητηριακή λόγω ακοής ή όρασης, μπορεί να είναι στη ψυχική σφαίρα, ψυχιατρική βλάβη ή νοητική καθυστέρηση, παραδείγματος χάρη. Η αναπηρία είναι όμως μία. Γιατί η αναπηρία είναι ο αποκλεισμός από το περιβάλλον. Είναι μία ζώσα κατάσταση. Δεν έχουμε διαφορετικές αναπηρίες. Φαντάζομαι εύκολο να το διακρίνουμε. Έτσι που το εξηγώ. Η αναπηρία αναφέρεται δηλαδή στον περιορισμό που προκαλεί από τη δυστυχολογία αυτή σε αλληλεπίδραση με την ελλειπή κοινωνική οργάνωση. Και στην ουσία αυτό εδώ είναι και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Αυτό που πρέπει να κρατάμε στο τέλος είναι αυτό, ότι εάν το περιβάλλον δομηθεί με τέτοιο τρόπο που να είναι ίσο για όλους, αυτομάτως σε ένα ιδεατό κόσμο εξαλείφεται η αναπηρία. Δεν θα υπήρξε αναπηρία. Θα έχουμε έναν άνθρωπο, δηλαδή, με κάκο συνοπείο μυελού σαν εμένα, αλλά δεν θα είμαι ανάπηρος από τη στιγμή που θα μπορώ επί ίσης όρης, είτε γιατί έχω τον προσωπικό μου βοηθό, είτε γιατί έχω ανελκυστήρα στο σπίτι μου, είτε γιατί στη δουλειά μου ή στο σχολείο που θα πάω θα υπάρχει ένας ανελκυστήρας, είτε ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσω θα είναι επί ίσης όρης ή σε όλα τα σημεία που θα πάω, στην τράπεζα, στη διασκέδασή μου, θα μπορώ να συμμετέχω επί ίσης όρης, ξαφνικά σταματάει να υφίσταται ο αποκλεισμός, σταματάει να υφίσταται η αναπηρία, μένει μόνο η βλάβη στο σώμα μου που έχω μάθει να ζω με αυτήν εδώ και θα συνεχίσω να ζω. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο περπατώ, όπως σας είπα, ήταν μία ιδέα 5-6 συνανάπηρων κομμωτινέων, οι οποίοι θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είχαμε κατακτήσει την κοινωνική μας ένταξη και την αποκατάστασή μας, μετά την αποκατάστασή μας. Αλλά βλέπουμε ότι στην περιοχή υπήρχε μεγάλο έλλειμμα απέναντι στους υπόλοιπους ανάπηρους συμπολίτες μας. Ήμουν εγώ, ο Σάκης Δαντανίδης, που ήταν είναι ο πατέρας του Σπύρου Δαντανίδη, που πλέον είναι αυτός μέλος του board, του συμβολίου του Περπατώ και ένας εκ των δύο των Cool Creeps, ο Νίκος Σαπρανίδης, ο Λόρενς Σαμιάν, και άλλοι, ο Χαμδί, οι οποίοι μαζευτήκαμε και δημιουργήσαμε τον Σύλλογο Περπατώ. Στην αρχή ήταν ένα ντοσχέ, τώρα έφτασε να είναι μετά από 22 χρόνια ένα τριόρφο κτίριο, το οποίο είναι παραχωρημένο από το Δήμο Κομωτινής στον Σύλλογο και τρέχουμε προγράμματα διάφορα και το πολύ βασικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την δεύτερη φάση της αποκατάστασης, δηλαδή την κοινωνική επανένταξη, την εκπαίδευση δηλαδή των ανθρώπων που έχουν κινητικές βλάβες, στο να κατακτήσουν την ανεξάρτητη τους διαβίωση, είτε μέσα από την βελτίωση της αυτονομίας τους, αλλά είτε μέσα και από την διάδραση και από τη συνεργασία και από το πώς θα διαχειρίζονται τους προσωπικούς βοηθούς τους ή το περιβάλλον το συγγενικό για να πετύχουν την ανεξάρτητη τους διαβίωση. Κάτω από την ομπρέλα του Περπατώ υπάρχουν διάφορες δομές. Ο πρώτο πολύ σημαντικό κομμάτι που δημιουργήθηκε το 2005-2006 είναι ο Ηρώδικος. Ο Ηρώδικος είναι το αθλητικό σωματείο, η αθλητική έκφραση στην ουσία του Περπατώ. Αν δηλαδή θέλει κάποιος ανάπηρος επίσημα να συμμετέχει σε αθλητικές διοργανώσεις και πρωταθλήματα, θα πρέπει να βγάλει δελτίο και αυτό στην προκειμένη περίπτωση το κάνει μέσα από τον αθλητικό σύλλογο Ηρώδικος. Ο Ηρώδικος έχει αναδείξει πολλούς παραολυμπιονίκες από την χώρα μας, όπως είναι ο Δημήτρης ο Καρυπίδης, ο Δημοσθένης ο Μιχαλετζάκης από την Αλεξανδρούπολη, τα δύο τα παιδιά, η Έφη Γκουλή από την Αθήνα και αρκετό κόσμο ακόμα. Αυτή τη στιγμή στις τάξεις του Ηρώδικου είναι ο Νίκος ο Παπαγγελής, ένας από τους πιο προβεβλημένους και ο καλύτερος Έλληνας αθλητής με ακροτριασμό στο ένα άκρο στην ποδηλασία. Στις τάξεις του Ηρώδικου είναι ο Χαράλαμπος Στοιγανίδης, ένας πολυνίκης κολυμπητής με περιορισμό όρασης που κατάφερε να κολυμπήσει πέρυσι στη Ρόδο και φέτος στην Κρήτη από τα Χανιά στη Σιτία και ούτε καθεξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ομάδα μπάσκετ σε αμαξίδιο και κάτω από τον Περπατώ επίσης βρίσκεται το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που από αυτό το πρόγραμμα που είναι ΕΣΠΑ πρόγραμμα μέσα από την περιφέρεια
καλύπτονται και οι βασικές ανάγκες του προσωπικού του συλλόγου Προπατώ, που αποτελείται από γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές, γενικών καθηκόντων, οδηγούς και ούτω καθεξής, ένα πλήρες δηλαδή team αποκατάστασης, και τρέχουμε και τη δομή ΚΕΑΔΑΣ. Ο ΚΕΑΔΑΣ βγαίνει από το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Βίωσης στην Αναπηρία, στην Αυτονομία, και αυτό είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μέσα από τον ΕΟΠΗ. Τώρα, στα γρήγορα, αθλητισμός και αποκατάσταση, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του αθλητισμού στην αποκατάσταση. Να πούμε ότι η αποκατάσταση χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η είσοδος στην αναπηρία μετά από ένα ατύχημα, μια ασθένεια ή άλλους αστάθμητους παράγοντες. Στο δεύτερο στάδιο έχουμε την οξία φάση της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση χωρίζεται σε δύο μεγάλες φάσεις. Στην οξία φάση, που είναι οι πρώτες βοήθειες όταν ακόμα κάποιος βρίσκεται στην άσφαλτο, και μέχρι να φτάσει στο χειρουργείο και οι ιατρικές επεμβάσεις, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση μετά από ένα ατύχημα, προς χάρη ενός ασθενή. Και τότε ξεκινάει η δευτερεύουσα φάση της αποκατάστασης, που εκεί πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία να υπάρξει η φυσιατρική στήριξη, δηλαδή από ένα φυσίατρο όπως είμαι εγώ, και μετά η ψυχολογική στήριξη από τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, γυμναστική παρέμβαση και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη δευτερεύουσα φάση αποκατάστασης, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, ξεκινάει και το κομμάτι που μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία να επιλέξουμε. Ή θα μπούμε στη διαδικασία να έχουμε μια παθητική αποδοχή του ρόλου του ασθενούς, που τελεί υπό μόνιμη διαβίου θεραπεία και προκαλεί περιορισμένες και αρνητικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης. Είμαι ασθενής, θα μείνω στο κρεβάτι, θα μείνω το πολύ πολύ σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο με ελάχιστες δυνατότητες λειτουργίας, γιατί παίζει ρόλο τι είδος αμαξίδιο θα μπει στη διαδικασία να προμηθευτείς. Ή έχεις την επιλογή να μπει στη διαδικασία της ανάκτησης του ρόλου της αυτονομίας, να μπει στη διαδικασία της αυτενέργειας, της συνεργητικής συμμετοχής και της πλήρης επανένταξης και ανεξάρτητης διαβίωσης. Στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη επιλογή, αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, πολύ βασικό εργαλείο είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός δηλαδή συμβάλλει τα μέγιστα για να υιοθετήσουν και να διατηρήσουν τη δεύτερη επιλογή. Η συζήτηση ξαφνικά επικεντρώνεται στις δυνατότητες του ατόμου και στους τρόπους αξιοποίησης του, δηλαδή τι πραγματικά μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να κολυμπήσει ακόμα περισσότερο, να κολυμπήσει ακόμα πιο γρήγορα, να πετύχει το καλάθι, να τρέξει με το ποδήλατό του. Ξαφνικά βγαίνουμε δηλαδή από το τι δεν μπορώ να κάνω και πάμε στο τι μπορώ να πετύχω. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το περιβάλλον. Οι θεατές και οι υπόλοιποι βλέπουν αθλητές ικανούς να τρέχουν και όχι ανήμπορους ανάπηρους ανθρώπους. Στην επόμενη διαφάνεια. Όλο αυτό το κομμάτι στην ουσία δημιούργησε για το παραλυμπιακό κίνημα. Πώς στην ουσία ξεκίνησε? Μετά το ή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας από το ναζιστικό καθεστώς διωγμένος Εβραίος καθηγητής, νευρολόγος και νευροχειρουργός, ο Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν, στην Αγγλία του δόθηκε ένα κέντρο στο Στόκ Μάντεβιλ, προκειμένου να περιθάλψει τους τραυματίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να τους δώσει κίνητρο να ξανακερδίσουν και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, πέρα από το στήρο πρόγραμμα της αποκατάστασης μέσα σε έναν θάλαμο και σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, μπήκε στη διαδικασία το 1943, παρακαλώ, να τους βάλει να συμμετέχουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους οι ασθενείς σε αγώνες κολύμβησης, τοξοβολίας, σκοποβολής, μπάσκετ σε αμαξίδιο από τότε ακόμα και ούτω καθεξής. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, σιγά σιγά, θεωρείται και ο θεμελιωτής του παραλυμπιακού κινήματος. Η συγκεκριμένη αθλήτρια που βλέπουμε με την τοξοβολία είναι μία από τις αθλήτριες ασθενείς του Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν, που είναι η ίδια κυρία μετά από περίπου 60 και χρόνια, παραπάνω, 70 χρόνια, που άναψε τη φλόγα
στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 2012 στο Παραλυμπιακό Στάδιο. Βλέπουμε τη φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ερευνητικά συμπεράσματα για το πόσο σημαντική είναι στην αποκατάσταση, πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα βιολογικά, ψυχολογικά, αλλά και κοινωνικά. Πάμε παρακάτω. Τα βιολογικά ωφέλη είναι ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ευεργετικά στην διατήρηση της φυσικής κατάστασης, πρώτο και βασικότερο κομμάτι. Μάλιστα, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η συχνότητα επανεισόδου για νοσοκομειακή περίθαλψη μετά από την αποκατάσταση είναι 3 φορές μικρότερη σε αθλητές με αναπηρία από ότι σε μη αθλητές. Εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ κάνω συστηματικά αθλητισμό από την ημέρα που χτύπησα και μετά και πριν έκανα αθλητισμό. Με τη συμμετοχή μου 3 φορές σε Παραλυμπιακούς Αγώνες. Μετά από εκεί πέρα είναι μέρος της καθημερινότητάς μου είτε να κολυμπάω, είτε να κάνω ιστιοπλοεία, είτε να κάνω χειρίλατο. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω πάει στο νοσοκομείο για κάποιο παθολογικό λόγο. Πέρα από έναν μυοσκελετικό τραυματισμό ή ξέρω εγώ κάτι πολύ παράπλευρο. Πάμε παρακάτω. Τα ψυχολογικά ωφέλη. Ανάπηροι που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Αυτό ισχύει και για τους μη ανάπηρους ανθρώπους φυσικά. Χαμηλότερα επίπεδα άγχους, αυξημένη αυτοπεποίθηση και μειωμένη αίσθηση της εξάρτησης στην καθημερινότητά τους. Τα ψυχολογικά ωφέλη της άσκησης επιτυχάνονται εξίσου με τον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και με αθλητικά προγράμματα αναψυχής. Απλά ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός σου δίνει, χωρίς να το καταλάβεις, το κίνητρο να βρίσκεσαι συστηματικά σε αυτή τη διαδικασία. Να μην βαριέσαι και να μην λες, okay, τώρα για ποιο λόγο να πάω να αθληθώ σήμερα. Όταν έχεις ένα κίνητρο να πετύχεις, να πας στους Ολυμπιακούς, να κερδίσεις ένα μετάλλιο, ξαφνικά μπαίνεις στο τρυπάκι, να χρησιμοποιήσω την αργό, και χωρίς να το καταλάβεις, είσαι καθημερινά στη διαδικασία της ανασχόλησης σου με τον αθλητισμό. Όσο πιο σημαντικότερη και μεγαλύτερη διάρκεια είναι η ανασχόληση με αθλητικά προγράμματα, τόσο υψηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες. Φωτογραφία αυτή είναι από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Τέρμαν το 2006 με τον Χρήστο Νταμπαξή, που είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην S1 κατηγορία κολύμβησης, που είναι η κατηγορία με τις πιο βαριά ανάπηρους, και εγώ δίπλα στα νιάτα μου, πως έμοιαζα, σαν μακρινό συγγενής. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και τέλος τα κοινωνικά ωφέλη. Ανάπηροι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και αθλητές Παραλυμπιακών Αγώνων συνήθως έχουν πολλαπλάσεις ευκαιρίες για θετικές εμπειρίες και κοινωνικοποίηση και επανένταξη, προβάλλουν θετικά πρότυπα και απομυθοποιούν την δαιμονοποίηση της αναπηρίας, εκπαιδεύουν, βελτιώνουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων χωρίς αναπηρία, απέναντι στην αναπηρία. Καλή ώρα, εγώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Λίγες φορές έχω πετύχει ανθρώπους που είχαν έτσι την αυτοπεποίθηση και μπήκαν στη διαδικασία να μιλήσουν, να εξωτερικεύσουν τα προβλήματά τους για να εκπαιδεύσουν την κοινωνία, που δεν είχαν, που ήταν ανάπηροι και δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Όλοι κάπως, κάπου, είχαν κάποια σχέση στη φάση της ζωής τους με τον αθλητισμό, και αυτό πιστεύω τους δημιουργεί και αυτή την αυτοπεποίθηση και την δυνατότητα το να βγεις έξω και να παρουσιάσεις και να παρουσιαστείς όπως έχεις και να μιλήσεις για το πρόβλημά σου, αλλά και για το τι μπορείς να πετύχεις, παρόλο που μπορεί να έχεις κάποια κινητική ή άλλου είδους βλάβη. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Θα είναι και η τελευταία, και είναι αυτό το κομμάτι που συζητήσαμε και κατηδίαν με τα παιδιά όταν πρωτό συναντηθήκαμε. Είναι πολύ σύνδεσμο να βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται με σκοπό να διευκολύνει τη ζωή των αναπήρων. Τον ανάπηρο, ωστόσο, πολλές φορές γίνεται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές θα δούμε ότι ανακαλύφθηκε ένα super wow, τέλειο αμαξίδιο ή ξέρω εγώ αμάξι, το δίνει δυνατότητα να ανεβεί κάποιος πολλά σκαλιά ή να έχει βραχίονες που θα μου φέρει με ένα τοποτήρι από ψηλά και θα μπορέσω να πιω και να φάω κτλ. Συγκεντρωνόμαστε δηλαδή κυρίως στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των μεμονωμένων ατόμων, προσαρμόζοντας τα στο ήδη υπάρχον περιβάλλον. Δηλαδή, αν έχω εγώ τη δυνατότητα να πάρω αυτό εδώ το αμαξίδιο ή να ζω σε ένα κράτος που είναι πλούσιο, εν πάση περιπτώσει, και να μου το καλύψει έστω εμένα και άλλους μερικούς της χώρας μου
η ασφάλεια που στην ουσία μπορεί εγώ να την έχω πληρώσει μέσα από τους φόρους, αλλά στο ίδιο κράτος μπορεί να ζει ένας άνθρωπος που δεν είναι από αυτό το κράτος και ξαφνικά εγώ και οι άλλοι 15-20 αυτού του κράτους, αυτής της κυβέρνησης ή αυτής της ζωής να είμαστε λειτουργικοί γιατί μας έχει δώσει τα λεφτά να πάρουμε το κατάλληλο εξοπλισμό και στην ουσία να μην είναι όλο το περιβάλλον έτσι δομημένο για όλους και οι υπόλοιποι που δεν είναι αυτού του κράτους, που δεν έχουν αυτή την παροχή, ξαφνικά θα μένουν απ' έξω. Γι' αυτόν τον λόγο δεν απενεργοποιείται το άτομο από τη βλάβη του, αλλά από τα αρχιτεκτονικά κοινωνικά εμπόδια. Έτσι λοιπόν, όπως και στο παράδειγμα, αντί να επενδύσουμε χρόνο και πόρου στο να βοηθήσουμε ένα άτομο ή και δύο ή και τρία και δέκα άτομα, ας μπούμε στη διαδικασία να αντικαταστήσουμε και να φτιάξουμε το περιβάλλον έτσι που να εξυπηρετήσουμε τους πάντες, όλα τα εμποδιζόμενα άτομα. Άλλωστε, δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος εμποδιζόμενος που έχει μια μόνιμη κινητική βλάβη, ας πούμε, αν πάρουμε μόνο την κινητική βλάβη. Αν μπούμε τώρα σε στοιχεία της Eurostat, θα δούμε ένα τρελό ποσοστό που ανέρχεται σε κάτι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που θεωρούνται τα εμποδιζόμενα άτομα, γιατί μέσα στα εμποδιζόμενα άτομα μπορεί να είναι άτομα που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανάπηρα, μπορεί να είναι η μητέρα με το παιδί στο καροτσάκι, με το μωρό, μπορεί να είναι ένας πρόσχερα χτυπημένος που χρησιμοποιεί πατέρι της σε ένα πυρικό αμαξίδιο για 20 μέρες σε ένα μήνα, μπορεί να είναι υπέρβαρος, μπορεί να είναι και η τρίτη ηλικία που ούτε αυτή καταγράφεται στους ανάπηρους ανθρώπους, αλλά είναι ένα εμποδιζόμενο άτομο. Θα δούμε δηλαδή τα ποσοστά ότι είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι φανταζόμαστε. Και ξαφνικά για τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να του παρέχουμε ένα σούπερ εξελιγμένο τεχνολογικά προϊόν που θα του δίνει δυνατότητα να ανεβεί τα σκαλιά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φτιάξουμε τα σκαλιά γιατί θέλουμε να φαίνονται τα σκαλιά, αλλά να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο και μια ράμπα παράπλευρα ή ένα lift που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ακόμα περισσότερο κόσμο. Σαφώς, πολλές φορές, το τεχνολογικό κομμάτι απευθύνεται μεμονωμένα στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, στον ακροτριασμένο, στο κάτω άκρο άνθρωπο, θα πρέπει να μπει, όπως και να έχει το πράγμα, ένα πρόσθετο μέλος. Το πρόσθετο μέλος μπορεί να κοστίζει από μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες ευρώ, χιλιάδες ευρώ, μέχρι το 1/4 του εκατομμυρίου των δολαρίων. Ένα Bionic Leg, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, κοστίζει γύρω στα 250.000 δολάρια. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να έχει ένα Bionic Leg, αλλά τουλάχιστον ένα πρόσθετο μέλος θα εξυπηρετήσει και θα κάνει τη δουλειά, τη βασική δουλειά στο να σηκωθεί κάποιος να κάνει τα πρώτα βήματα για τις βασικές του ανάγκες. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο μπορεί να είναι πολυτέλεια, αλλά τη βασική του ανάγκη θα την κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση, το παράδειγμα, ας πούμε, με το αμαξίδιο, το σούπερ αμαξίδιο που μπορεί να ανεβαίνει σκαλιά και τη σκάλα, δεν καλύπτει κάποιος τη βασική του ανάγκη σε κοινό παρανομαστή. Γι' αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό το κομμάτι. Αυτά εντάχει, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο σε διαφάνεια. Ήθελα λίγο να τα πω στα γρήγορα για να δημιουργήσω λίγο, να κουνήσουμε λίγο, να δώσω τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω, δεν είχα εικόνα πώς ακριβώς θα είναι η διάδραση, αν θα μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις και να απαντήσω, ρε παιδί μου, από αυτά που είπα. Γι' αυτό ήμουν λίγο ταχής. Ναι, θα έχουμε ερωτήσει τώρα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά που παρακολουθούν να γράψουν στο chat στο YouTube και θα σας διαβάσουμε να τις απαντήσετε. Εγώ, αν ανοίξω δηλαδή το chat, μπορώ να βλέπω τις ερωτήσεις, σωστά? Ναι. Ναι, αν ανοίξετε το live stream, μπορείτε να τις δείτε. Ναι, ναι. Α, από το live stream, sorry. Ναι, από το live stream, όχι, δεν είναι μες στην κλίση. Έχουν και μια μικρή καθυστέρηση, οπότε μέχρι να το ακούσουν αυτό τώρα θα θέλει μερικά δευτερόλεπτα. Κατάλαβα.
Παραδείγματος χάρη, πολλοί κόσμο συζητάει για τα εξωσκελετικά μηχανήματα, για την κινητική βλάβη, δηλαδή το πόσο θα αλλάξουν τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι το ίδιο παράδειγμα. Δεν ξέρω τελικά αυτό το εξωσκελετικό μηχάνημα, αν θα μπορούσε να το έχει ο καθένας, όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από πολλές άλλες πλευρές απόψεις. Από, τελικά από την δυνατότητα, γιατί ο κάθε βλάβη δεν είναι ίδια. Αν θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάθε σώμα, η σπαστικότητα μπορεί να παίζει ρόλο, οι δυσμέλειες, οι ακαμψίες, όλα αυτά. Οπότε, για μένα, όλο αυτό το κομμάτι με την τεχνολογία θα πρέπει να έχει πάντα στόχο το περιβάλλον και τον πολύ κόσμο. Ένα επίσης που θα ήθελα να πω, δεν χρησιμοποιώ τους αριθμούς για να δώσω τη σημαντικότητα και το μέγεθος. Γι' αυτό είπα ότι πάνω από το 15% είναι ανάπηροι στην Ευρώπη, αλλά πάνω από το 60% του κόσμου είναι εμποδιζόμενα άτομα ή έχουν υπάρξει μια φορά στη ζωή τους με κάποιο πρόβλημα κίνησης ή άλλο πρόβλημα αίσθησης. Και πάνω από το 85% σε μία μελέτη και μάλιστα με κάμερες έχει τσεκάρει ότι τις διευκολύνσεις στον δρόμο, ράμπες, χερούλια κτλ. Τις χρησιμοποιεί πάνω από το 85% της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί κόσμος πολύ απλά θα χρησιμοποιήσει μία ράμπα και δεν θα πάει από τα σκαλιά, γιατί πολύ απλά είναι πολύ πιο εύκολο να ανέβει, ας πούμε, ή θα χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο χερούλι ούτω καθεξής. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο θέμα πλειοψηφίας. Αν το δούμε στην οικογένειά μας, δεν θα πούμε «Α, έμεινε χτύπα ξύλο ένας από τους τέσσερις της οικογένειάς μας ανάπηρος». Δεν θα κάνουμε κανένα γκάλωπ να δούμε η πλειοψηφία τι είναι εδώ πέρα. Είμαστε ανάπηροι ή μη ανάπηροι για να πούμε «Α, πρέπει επιτέλους το σπίτι μας να το αλλάξουμε και να βάλουμε έναν ανελκυστήρα για να μπορεί να βγαίνει και ο ένας». «Α, όχι, επειδή είναι ένας μόνος στους τέσσερις, δεν πειράζει, άστο να είμαι στο σπίτι». Δεν θα σκεφτούμε αυτόν τον τρόπο. Θα σκεφτούμε να το κάνουμε προσβάσιμο. Έστω και ένας άνθρωπος να ήταν εμποδιζόμενος, θα έπρεπε αυτή η κοινωνία να πει: «OK, όλοι πρέπει επίσης όρες να λειτουργήσουμε σε αυτό εδώ το ντουνιά». Τέλεια. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ στο chat. Για παράδειγμα, είναι μια ερώτηση εδώ που λέει: «Ποιες αλλαγές θα θέλετε να δείτε στον χώρο του αθλητισμού για τους ανάπηρους αθλητές και πώς θα μπορούσε η τεχνολογία να συμβάλλει σε αυτές?» Ναι. Το ένα βασικό κομμάτι είναι η πρόσβαση. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το εκάστοτε αθλητικό χώρος κέντρο για οποιοδήποτε αθλητική δραστηριότητα, προσβάσιμη επίσης όρης. Γιατί πολλές φορές θα δούμε, παραδείγματος χάρη, κολυμπητήριο που να είναι προσβάσιμο για να πάει να δεις σαν θεατής, αλλά ποτέ για να φτάσεις μέχρι τη λεκάνη ή μετά της πισίνας. Ή μετά δεν θα υπάρξει ένα lift τέτοιο που να μπορεί να σε βάλει μέσα στην πισίνα και να σε βγάλει μέσα από την πισίνα. Τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες βοηθάνε πάρα πολύ. Το λέω την πισίνα γιατί το κομμάτι του νερού είναι από τα πρώτα μέσα αποκατάστασης και πολύ φελικό σαν περιβάλλον για έναν που ξαφνικά η βαρύτητα είναι μεγάλο μειονέκτημα στο σώμα του, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του ή το χέρι του. Μέσα στο νερό δεν έχει σκαλιά, δεν έχει ανηφόρες, δεν έχει κατηφόρες. Αν αφήσει ελεύθερο το θρόμο σου, το νερό θα σε φέρει στην επιφάνεια. Οπότε το νερό, η πισίνα, σου δίνει τη δυνατότητα με μεγάλη ευκολία, εφόσον υπάρχει πρόσβαση, πλήρης πρόσβαση, να μπορέσεις να γυμναστείς και χωρίς να κάνεις και τραυματισμούς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, προσπαθώ να σκεφτώ. Κάτι που θα βοηθούσε τεχνολογικά είναι ένα παράδειγμα. Ο λόγος για τον οποίο αγόρασα το Apple Watch είναι γιατί ανακάλυψα ένα απόγευμα, έτσι που διάβαζα τα χαρακτηριστικά του, ότι όταν ξεκίνησε σχεδόν το Apple Watch, δηλαδή δύο μοντέλα μετά, ας πούμε, ότι ήταν το μοναδικό smartwatch που μετά την πρώτη ερώτηση αν είσαι άντρας ή γυναίκα, σε ρωτούσε αν είσαι χρήστης αναπηρικού μαξιδίου ή όρθιος.
και μετά όλο το interface ήταν προσαρμοσμένο πάνω στο χρήστη ένα πυρικό μαξίδι. Δηλαδή δεν μετρούσε πλέον βήματα, μετρούσε χεριές για μένα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Δεν μετράει ορόφους που έχει ανέβει, αλλά πόση ώρα μέσα στην ώρα, αν είσαι τουλάχιστον ένα λεπτό σε κίνηση και όχι απλά καθιστός, γιατί αυτή είναι η ουσία. Οπότε όλο προσαρμόστηκε εκεί. Εμένα αυτομάτως για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, παρόλο που ήμουν ένας φτασμένος αθλητής, μου έδωσε φοβερό κίνητρο να αρχίσω να ασχολούμαι και να βλέπω τελικά κουνιέμαι όσο πρέπει, κουνιέμαι σε αντίθεση με... Γιατί έχει και τα λογισμικά που μπορείς να ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου για την κίνησή σου, για το τι κάνεις μέσα στην ημέρα. Οπότε αυτό ήταν ένα innovation, ας πούμε, για μένα που είχε να κάνει με τον αθλητισμό. Ξαφνικά ένα software, σε συνδυασμό με ένα hardware, προσαρμόζεται στην αναπηρία, στην προκειμένη περίπτωση στο χρήσιμο αναπηρικό αμαξιδίου, θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα για μια άλλη βλάβη, και έδωσε κίνητρο, αν έδωσε εμένα μια φορά κίνητρο, φαντάζομαι και άλλους ανάπηρους σαν εμένα, και να κινηθούν, αλλά και να καταγράφουν πλέον την προπόνησή τους ή την εκάστοτε δραστηριότητά τους. Τέλεια. Έχουμε εδώ μια άλλη ερώτηση που λέει, υπάρχει κάποιο gadget, συσκευή που υπάρχει ήδη, αλλά θεωρείτε πως μπορεί να βελτιωθεί και να βοηθήσει περισσότερο τα άτομα με αναπηρία? Αν υπάρχει κάποιο gadget, συσκευή, αυτό που συνέχεια στην καθημερινότητα μιλάμε, όχι μόνο στον αθλητισμό, αυτό που βλέπω να βελτιώνεται για όλους, αλλά βοηθάει πάρα πολύ τους ανάπηρους, είναι η τεχνολογία στα αμάξια. Να δώσω ένα παράδειγμα. Κάποτε έπρεπε να προσαρμόσω πέρα από το γκάζι φρένο στο αμάξι μου, δηλαδή εγώ έχω μια πατέντα που με το που τη στρίβω γκαζώνει, πατάει δηλαδή το πεντάλ του γκαζιού, και με το που σμπρώχνω το χέρι μου μπροστά όλο, πατάει το πεντάλ του φρένου. Θα μπορούσε αυτό εδώ να λειτουργεί και με joystick, υπάρχει για πιο βαριές βλάβες. Το πρώτο μου αμάξι, εκτός από αυτό, έπρεπε να βρω τρόπο να έχω ένα διακοπτάκι, γιατί το αριστερό μου χέρι είναι μόνιμα πάνω στο τιμόνι, για τα flash, για τη μεγάλη σκάλα, για τους υλοκαθαριστήρες και ούτω καθεξής. Το τελευταίο αμάξι που έχω πάρει έχει αυτόματα μεγάλη-μικρή σκάλα, διαβάζει δηλαδή απέναντι αν έρχεται αμάξι και ανάλογα ανάβουν τα φώτα. Έχει φυσικά αισθητήρα βροχής και λειτουργούν οι ολοκαθαριστήρες. Έχει αισθητήρα μπροστά και μπορεί και διακρίνει άμα έχει αμάξι, οπότε θα φρενάρει, θα περιμένει να φύγει το εμπόδιο και θα ξαναπάει το cruise control εκεί που ήταν. Δηλαδή ξαφνικά φτάνω στην Αθήνα και έχω κάνει μπορεί και το 1/3 των κινήσεων που χρειαζόμουν να κάνω στην καθημερινότητά μου. Αυτό το πράγμα, όταν το βλέπω, πολλές φορές σκέφτομαι, δεν μπορεί, κάποιος ανάπηρος δουλεύει στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα κάνει αυτά, γιατί δεν γίνονταν αλλιώς, ας πούμε. Γιατί μόνο όταν δεν μπορείς να πετύχεις κάτι, μπαίνεις στη διαδικασία να το σκεφτείς. Έδωσα παραδείγματα τέτοια για να καταλάβουν ότι πράγματα που τα θεωρείτε δεδομένα ή πολυτέλεια, σου λέει τώρα, για ποιο λόγο να υπάρχει memory στο κάθισμα του αυτοκινήτου? Γιατί εγώ, άμα κάθομαι λίγο διαφορετικά στο αμάξι μου, δηλαδή η πλάτη είναι, με ρίχνει λίγο πιο μπροστά ή είμαι λίγο πιο βυθισμένος, δεν μπορώ καθόλου να οδηγήσω. Δεν μπορώ με τίποτα να στρίψω το τιμόνι, γιατί δεν έχω τρικέφαλο. Οπότε πρέπει να είμαι σε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Φανταστείτε τώρα η θέση μου, όχι μόνο να μην ήταν memory, αλλά να μην είχε καν ηλεκτρικά κουμπάκια για να τη φτάσω εκεί που πρέπει να τη φτάσω, και να ήταν όπως είναι τα παλιά, με τους μήλους που τα γυρίζεις και με το, ναι, που πρέπει να κάνεις μπροστά για να τραβήξεις με τα πόδια σου και να μπει ένας παρκαδόρος, να σου αλλάξει τη θέση, να μπεις εσύ στο αμάξι σου και να μην μπορείς να κουνηθείς. Απλά πράγματα και όπως δεν τα σκέφτεστε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για έναν ανάπηρο, για το πώς θα οδηγήσει, ας πούμε. Εγώ επίσης έχω προσαρμόσει το σπίτι μου σε μεγάλο βαθμό, που τώρα πλέον, εγώ το έκανα πριν από 10 χρόνια, ήταν το bus system, ήταν το ηλεκτρολογικό σύστημα του σπιτιού, έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορώ να το ελέγχω από το σπίτι μου, τα παντζούρια, τα φώτα, να ανοίγω την πόρτα. Τώρα όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ εύκολα με gadget όπως τη Xiaomi, τη Apple,
με τη Siri και ούτω καθεξής. Okay. Τι λείπει από σημαντικά αυτά, δεν ξέρω. Τι μπορώ να πω, τι λείπει. Σημαντικά είναι αυτά και οι ωραίες. Γιατί μπορεί εσύ να τεχνολογικά να πείτε, α, ναι, αυτό φτάνει μέχρι εκεί, μπορούμε να το πάμε ακόμα παρακάτω. Είναι και ωραίες ιδέες για τα άτομα τα οποία μας βλέπουν τώρα να πάρουν αφορμή από αυτά που είπατε. Υπάρχει μια ακόμα ερώτηση στο chat που λέει πώς μπορούν τα νέες τεχνολογίες να γίνουν πιο οικονομικά προσβάσιμες. Θεωρείτε ότι η βιομηχανία έχει ευθύνη για τις απρόσιτες τιμές? Κάπου είναι στη μέση τα πράγματα. Δηλαδή, έχω ένα μηχανάκι, μία ρόδα είναι, που πατάει σε ένα στάντ και έχει έναν κορμό και το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης εταιρείας που είναι από τα πιο ακριβά γιατί έχουν αυτή την πατέντα και τοποθετείται κάτω από το αμαξίδιό μου και με ένα σμπρόξιμο ξαφνικά το αμαξίδιό μου πατάει μόνο στις πίσω ρόδες και στην μπροστά ρόδα από αυτό το μηχανάκι. Γίνεται δηλαδή τρίκυκλο το μηχανάκι. Κάνω μία περιγραφή τώρα. Αυτό το μηχανάκι στην ουσία έχει όλη την τεχνολογία που έχει ένα καλό ηλεκτρικό ποδήλατο, ένα e-bike. Χωρίς υπερβολή, άμα θέλετε μπορείτε να το δείτε, λέγεται Batec, η εταιρεία BATEC. Είναι μία από τις πολλές εταιρείες που υπάρχει. Δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Batec λέγεται. Και το συγκεκριμένο που έχω εγώ λέγεται Scrambler. Κοστίζει χωρίς υπερβολή μόνο το μηχανάκι 10.500 ευρώ. Είναι ένα καλό ηλεκτρικό ποδήλατο. Έχει η ίδια τεχνολογία και μάλιστα είναι με μία ρόδα. Το ποδήλατο έχει δύο ρόδες, σίγουρα περισσότερο μέταλλο γιατί είναι πιο μεγάλο και μπορεί και καλύτερος κινητήρας και καλύτερα φρένα που βέβαια έχει διπλές δαγκάνες μπροστά κτλ. Να κοστίζει ένα πολύ καλό, ένα από τα πολύ ακριβά e-bikes, να κοστίζει 5.000. Ναι, αλλά όταν φτιάχνει η εταιρεία ποδήλατο, απευθύνεται σε ένα target group συγκεκριμένων χιλιάδων ανθρώπων. Όταν η εταιρεία e-Batec από τη Βαρκελόνη φτιάχνει αυτό το συγκεκριμένο μηχανάκι, αυτομάτως επειδή έχει να κάνει με κινητικές βλάβες, και μάλιστα παραπληγίες, τετραπληγίες, είναι σαφώς πολύ μικρότερο το target group που απευθύνει. Γι' αυτό πολλές φορές οι ίδιες τεχνολογίες, ουσιαστικά, δηλαδή ένα αμαξίδιο που κάθεται κάποιος, ας πούμε, με ανθρακονήματα, ένα αμαξίδιο πλήρως φτιαγμένο από ανθρακονήματα, κοστίζει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 9.000 ευρώ, χωρίς να έχει τεχνολογία που έχει ένα αντίστοιχο ποδήλατο αγωνιστικό, που το αντίστοιχο ποδήλατο το αγωνιστικό μπορεί να κοστίζει 10.000, αλλά έχει πάνω του και ρόδες και φρένα και ταχύτητες ηλεκτρονικές και ούτου καθεξής. Και λες γιατί. Και τα δύο ανθρακονήματα είναι και γιατί να είναι τόσο πιο ακριβό τελικά το αμαξίδιο. Γιατί απευθύνεται σε πολύ λιγότερο κόσμο. Αυτή είναι η μία κατάσταση. Η άλλη είναι ότι προκειμένου να πιέσουν τις εταιρείες στην Ελλάδα, τι έγινε δηλαδή, να ρίξουν τις τιμές, είπανε οι έξυπνοι στο Υπουργείο Υγείας κάποια στιγμή ότι εμείς θα πούμε ότι τόσα δίνουμε και θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν οι εταιρείες σε αυτά τα μεγέθη. Ξέρετε τι έγινε? Πάρα πολλές εταιρείες δεν εισάγουν πλέον στην Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι target group. Άμα δεν πληρώνει εκεί πέρα το ελληνικό κράτος και οι ασφάλειές τους, οι ανάπηροι δεν πρόκειται να πληρώσουν. Οπότε πολλές εταιρείες δεν φέρνουν καν τα προϊόντα τους πλέον στη χώρα μας. Και είναι προϊόντα που είναι βασικής ανάγκης, όπως είναι το αμαξίδιο. Για ποιο λόγο να είναι ένα αμαξίδιο χειροποίητο, για ποιο λόγο να έχει ελαφρά μέταλλα? Πολύ απλό, γιατί είναι σαν ένα παπούτσι που το φτιάχνεις ή το αγοράζεις ακριβώς το νούμερό σου, με τα καλύτερα υλικά. Φαντάσου τώρα ένα αμαξίδιο που με αυτό εδώ θα πρέπει να μετακινηθείς, να σουζάρεις, να κατεβείς πεζοδρόμια, ταυτόχρονα να μη σπάει, να χωράει μέσα στα αμάξι, να χωράει στα σανσέρ και να μην είναι μια κουμούτσα 400 κιλά που δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Κάπου τα πράγματα δεν, δηλαδή και οι εταιρείες, okay,
καταλαβαίνουμε, αλλά και η στήριξη δεν γίνεται με τέτοιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή κράτη που άπαξ και ο γιατρός πει ότι χρειάζεσαι αυτό το τεχνολογικό εργαλείο, που μπορεί να είναι ακουστικό, μπορεί να είναι αμαξίδιο, μπορεί να είναι χειρίλατο για να κινούμε, γιατί είναι ένα άλλο τρόπο, είναι υποχρεωμένο το γερμανικό κράτος, ας πούμε, να σου το προμηθεύσει. Στη χώρα μας αυτά τα πράγματα ακόμα δεν είναι τόσο, τόσο εφικτά. Γι' αυτό είναι έτσι. Ναι. Υπάρχει εδώ άλλη μια ερώτηση αναφορικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία? Ωραία. Ωραία. Να μια ιδέα. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό μέσο μεταφοράς δεν είναι ουσιαστικά προσβάσιμο, είναι το αεροπλάνο. Για κανέναν με κινητική βλάβη. Στο αεροπλάνο για να μπούμε αυτή τη στιγμή, όλοι οι ανάπηροι, μηδενός εξορισμένου με κινητική βλάβη, πάμε με ένα ειδικό lift, που λέγεται lift loader ή high loader, το οποίο είναι ένα lift που έχει 100 ρόδες, ας πούμε. Είναι σαν φορτηγό ασανσέρ container με ρόδες από κάτω. Φτάνει μπροστά στο αεροπλάνο, σηκώνεται στο ύψος της πόρτας του αεροπλάνου. Είσαι αναγκασμένος να βγεις από το καθημερινό σου αμαξίδιο, να μεταφερθείς σε ένα πολύ στενό αμαξίδιο της εταιρείας που κάνει το handling, όχι της αεροπορικής εταιρείας, που κάνει το handling για λογαριασμό του αεροδρομίου. Αν δεν έχεις δυνατότητα να μεταφέρεσαι μόνος σου, γιατί πιθανά δεν έχεις τρικέφαλο κτλ. Ή δεν είσαι εκπαιδευμένος ή είσαι υπέρβαρος, πρέπει να σε βοηθήσουν δύο άτομα να μεταφερθείς, να βγεις από το αμαξίδιό σου, να μπεις στο στενό αυτό αμαξίδιο, με αυτό το στενό αμαξίδιο να σε πάνε στη θέση σου, που μπορεί να είναι στο διαόλου την τελευταία θέση, γιατί καμιά φορά τα αεροπλάνα, τα lift floater δεν μπορούν να παρκάρουν στην πίσω ή στην μπροστά, ανάλογα με το που είναι η θέση, αλλά παρκάρουν σε συγκεκριμένο σημείο και μετά πρέπει να σε τσουλήσουν. Και μετά να βγεις από αυτή τη θέση πάλι και να σε πακτώσουν στην κυριολεξία, στη μέσα-μέσα θέση, που είναι κοντά από τη μεριά που είναι το παράθυρο, γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να κάθεσαι στην εξωτερική θέση, γιατί μπορεί να μπλοκάρεις τους άλλους δύο συνεπιβάτες σου, γιατί δεν μπορείς να σηκωθείς. Οπότε πρέπει να μπορούν αυτοί να βγουν για να μπουν η ομάδα διάσωσης να σε απεγκλωβίσει και σένα, σε περίπτωση, λέμε, που κάτι γίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρημνα και να πεις εσύ, να πω εγώ ότι κοιτάξτε, επειδή θα ταξιδέψω, να μπορεί να αφαιρείται, ας πούμε, μία θέση στο μπροστά μέρος του αεροπλάνου και να μπορώ είτε να κάτσω με το αναπηρικό μου αμαξίδιο, αν είναι μικρή η διαδρομή, είτε αν είναι μεγάλη η διαδρομή, γιατί το αναπηρικό μου αμαξίδιο δεν είναι όπως τόσο αναπαυτικό και άνετο και ασφαλές όπως μία θέση αεροπλάνου, ή να μπορεί τουλάχιστον να γλιτώσει τη μία μεταφορά και να μπορώ να φτάσω δίπλα στη θέση, να γυρίζει η θέση, να κάνω τη μεταφορά μου και να μπορώ να κάτσω σαν άνθρωπος και να μην μου κουβαλάνε δύο άνθρωποι στο πιο στενό σημείο του αεροπλάνου για να με βάλουν και να με βγάλουν, και αυτό πολλές φορές διαρκεί πολλές ώρες. Άρα, ένα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν είναι προσβάσιμο, πουθενά όμως, είναι το αεροπλάνο. Γιατί από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι προσβάσιμα και μάλιστα σιγά σιγά η μόδα είναι στο να σταματήσουν να υπάρχουν ηλεκτρικές ράμπες που βγαίνουν από κάτω από τα λεωφορεία και κάνουν και αυτόν τον θόρυβο μέχρι να βγει η ράμπα κτλ. Προσπαθούν να τα κάνουν όσο πιο απλά και εύκολα λειτουργικά και μηχανικά, δηλαδή να ξεδιπλώνει απλά μια ράμπα ή να βγαίνει στον αντίστοιχο ΟΣΕ, ας πούμε, της Γερμανίας, ο υπεύθυνος για την προσβασιμότητα και να βάζει δύο ράμπες αλουμινένιες για να μπορείς να μπεις μέσα γρήγορα, γιατί οτιδήποτε μηχανικό και ηλεκτρονικό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να χαλάσει. Ενώ κάτι τέτοιο, λεωφορεία, τρένα είναι προσβάσιμα. Επίσης, δεν είναι προσβάσιμα τα κτέλ, αλλά υπάρχει λύση σε αυτό, γιατί υπάρχουν λεωφορεία αντίστοιχα μεγάλα. Απλά δεν έχει μπει στην φιλοσοφία των ΚΤΕΛ να
να μπορέσει κάποιος με αμαξίδιο να τον ανεβάσει πάνω και να δεθεί δίπλα στη θέση του λεωφορείου. Υπάρχουν τέτοια λεωφορεία, απλά δεν έχουν τα κτέλ τα δικά μας. Με λίγα λόγια, μία φίλη μου, ας πούμε, που ήθελε να έρθει από την Ισπανία στην Κομωτινή με τον άντρα της, ο μόνος τρόπος για να φτάσει στην Κομωτινή ήταν να νοικιάσει αμάξι. Προσγειώνεται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, παραπληγική, και δεν έχει τη δυνατότητα με κανέναν τρόπο να φτάσει στην Ξάνθη ή στην Κομωτινή. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά αστικό 100% προσβάσιμο στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε, για να φτάσει στο κτέλ της Θεσσαλονίκης. Και αν φτάσει στο κτέλ της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα για να φτάσει στην τέτοιο. Τρένο πλέον δεν συζητάμε. Ευτυχώς ή όχι, τα τρένα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας δεν λειτουργούν. Άμα λειτουργούσαν, μπορεί να φτιάξουμε ακόμη περισσότερα θύματα. Δεν υπάρχει τρόπος. Εγώ όταν πάω στην κεντρική Ευρώπη, τις πιο πολλές φορές πηγαίνω με το μηχανάκι που σας εξήγησα και έχω και ένα τρέιλεράκι που μπαίνει πίσω από το αμαξίδιό μου για να κουβαλήσω τον προσωπικό μου βοηθό, τον φίλο μου ή την κοπέλα μου. Και δεν με ενδιαφέρει, δεν σκέφτομαι εκεί που θα πάω. Είμαι σίγουρος σχεδόν παντού στην κεντρική Ευρώπη ότι θα προσγειωθώ, θα στο αεροπλάνο, θα πάρω το express τρένο, θα φτάσω στο κέντρο, ξέρω, της Βιέννης. Από εκεί θα πάρω το μετρό, θα φτάσω εκεί που θέλω και τελείωσε. Και μετά θα κυκλοφορώ σπουδελατόδρομους της εκάστοτες πόλης, όπως είναι, ας πούμε, η Βαρκελόνη. Ενώ αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για την χώρα που ζούμε. Okay. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ πέρα που λέει πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις δυσκολίες των ανθρώπων με αναπηρία. Πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση. Ναι. Και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ουσιαστικά. Ναι. Το βασικότερο είναι στο να βελτιώσουμε το περιβάλλον να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Είτε τα φανάρια να έχουν φωνητικούς αναμεταδότες για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι τυφλοί. Οτιδήποτε άρρητα εμπόδια στο περιβάλλον αυτομάτως κάνει τους ανάπηρους να κυκλοφορούν και να ζουν ανάμεσά μας περισσότερο. Οπότε αυτό και ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει την κοινωνία. Θεωρώ ένα βασικό κομμάτι είναι αυτό. Από εκεί πέρα τεχνολογικά, οτιδήποτε ξαναλέω με στόχευση το να γίνεται, θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικό κομμάτι, θα μπορούσε να είναι έτσι ούτως ώστε να είναι πιο προσιτή η εκπαίδευση και των ίδιων των ανάπηρων, αλλά και των μη ανάπηρων στα σχολεία πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα που λέμε ίσως, ξέρω εγώ. Και πιο διάδραση πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μπορέσεις να μπαίνεις στη διαδικασία του να το κατανοήσεις τι είναι αυτό. Βέβαια, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να μπαίνει στη θέση του ανάπηρου, στο πώς είναι αποκλεισμένος, αλλά να μπαίνει στη θέση του ανάπηρου, το τι μπορείς να πετύχεις αν έχεις το σωστό εξοπλισμό μαζί σου, ας πούμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και μία τελευταία ερώτηση για το πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα assistive technologies, τα τεχνολογίες αυτές τις οποίες συζητάμε ως τώρα, την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πείτε ότι ισχύει αποκατάσταση στη χώρα μας και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο αποκατάστασης, ώστε πλέον αυτό που μας απασχολεί είναι η έβρεση εργασίας. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν σε πάρα πολλά, θεωρώ, πόστα, σε πολλές δουλειές, η δυνατότητα να πλέον η τεχνολογία να βοηθήσει να είναι παραγωγικά τα άτομα. Παραδείγματος χάρη, εγώ σκέφτομαι το κινητό μου. Σαν τετραπληγικός που είμαι, το
πολλά μπορώ να καταφέρω μέσα σε μια μέρα που δεν θα μπορούσα να τα κάνω πριν από μερικά χρόνια, γιατί δεν χρειάζεται να κουβαλάω τον υπολογιστή μου παντού, δεν χρειάζεται να κουβαλάω ένα ειδικό mouse στη δουλειά που είμαι για να μπορώ να χειριστώ τον υπολογιστή του νοσοκομείου για να γράψω μια συνταγή. Πιθανά να μου δίνει τη δυνατότητα το κινητό, γιατί το είχα δει αυτό, να καλέσω αμέσως και πιο εύκολα τον ανελκυστήρα προσωπικού, γιατί έτσι γινόταν σε ένα νοσοκομείο που δούλευα στην Γερμανία, για να μην χάνω χρόνο. Ένα κομμάτι είναι αυτό, να μπορείς δηλαδή με τεχνολογία να είτε να πληροφορείσαι, είτε να δίνεις εντολές, είτε να λειτουργείς και να ξεπεράσεις τέτοια προβλήματα που παλιότερα χρειάζονταν πολύ εξοπλισμό για να κουβαλήσει και πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό το πράγμα. Ή να ανοίξεις πόρτες, να ενημερώσεις κόσμο, να κάνεις δουλειές τέτοιου είδους. Πλέον εκπαιδεύουμε, έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα να εκπαιδεύσουμε νέους ανάπηρους για να γίνουν broadcasters σε αθλητικό κομμάτι και σε μη αθλητικό κομμάτι, και αυτό το καταφέρνουν και τους εκπαιδεύουν μέσα από τον υπολογιστή και μπορούν να εργάζονται πλέον από το σπίτι τους και να συμμετέχουν με όλο αυτό το κομμάτι, και αυτό είναι πλέον μέσα από την τεχνολογία πολύ σημαντικό στο να εκπαιδεύονται. Τώρα άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ. Εγώ πάντως πάρα πολλά πράγματα τα έκανα από το κινητό μου, ειδικά στην Γερμανία όταν έκανα ειδικότητα σε ένα από τα νοσοκομεία που πήγα, που τύχαινε να έχουν και έναν διευθυντή μου ανάπηρο σε αμαξίδιο. Τα πιο πολλά πράγματα τα πετύχαινα πλέον, δηλαδή να ανοίξω πόρτες, σαν ID ας πούμε, να μπορέσω να γράψω συνταγές, σαν ηλεκτρονική σφραγίδα. Δεν χρειάζονταν να τα κάνω όλα αυτά από ένα συγκεκριμένο υπολογιστή, από ένα συγκεκριμένο σημείο, από ένα συγκεκριμένο γραφείο. Μπορούσα να πάω σε όλη τη στιγμή όπου βρισκόμουν, να ανατρέξω και να έχω είτε την καρτέλα του ασθενή στο κινητό μου. Ήμουν δηλαδή πολύ πιο λειτουργικός. Ενώ στην Αλεξανδρούπολη, όταν έκανα τον ειδικευόμενο, κουβαλούσα στα πόδια μου 4-5 φακέλους και έπρεπε κάθε φορά να τους ψάχνω για να ανοίξω μέσα, να βρω μία εξέταση για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Αυτά ήταν πράγματα που μου βοήθησαν εμένα στη δουλειά μου σαν γιατρό στο εξωτερικό. Τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι δεν έχουμε κι άλλες ερωτήσεις στο chat, οπότε μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε και το stream. Τώρα, αναφορικά με το διαγωνισμό, για όσους μας παρακολουθούν και θέλουν να δηλώσουν, σήμερα ήταν κανονικά η τελευταία μέρα για τις δηλώσεις του διαγωνισμού, ωστόσο θα πάρουν μια παράταση οι δηλώσεις, μετά και από τη σημερινή ομιλία, μέχρι και τις 8 Μαρτίου θα ανακοινωθεί και στα δικά μας τα social κτλ. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε όλοι από εκεί. Αυτά από εμάς. Εύχομαι να λίγο να έδωσα, ξέρω, καμιά ιδέα κτλ. Δεν ξέρω. Χρησιμοποιώ πολύ την τεχνολογία, αλλά δεν έχω τόσο φαντασία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.